Άρα, μπορεί να είναι στη Σπάρτη και να είναι και στην Τρίπολη ή να είναι και στην Κόρινθο ή να είναι και στο Άργος, μέσα στην ίδια περιφέρεια. Εάν αλλάζετε περιφέρεια, δεν μπορείτε να επιχορηγηθείτε και για τις δύο θέσεις τόπους υλοποίησης του έργου σας. Όχι, τη μία θέλουμε. Πιθανόν να θέλει. Το υποκατάστημα μόνο. Το υποκατάστημα και πού είναι. Μπορεί να είναι στην Αττική. Μπορεί να είναι... Εάν είναι στην Αττική, θα πάτε με τους όρους της Αττικής και θα υποβάλλετε στην Αττική. Η δεύτερη είναι, είπατε ότι... Οι όροι της Αττικής διαφέρουν, θέλει λίγη προσοχή. Ναι. Υπόκειται σε ντεμίνιμις, δηλαδή. Ναι, απλά σας το λέω, υπόκειται και σε ντεμίνιμις. Δεν είναι τυχαίο ότι φωνάξαμε τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ να είναι στην Κόρινθο, όπως ήταν και στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές, ακριβώς για να τον δεσμεύσουμε και να το πει δημόσια ότι το μεγάλο θέμα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που χρειάζεται μια επιχείρηση για να κάνει το πρόγραμμα θα το δώσει με τη μορφή εγγύησης στο ΕΤΕΑΝ. Και είχαμε την κατηγορηματική του δέσμευση ότι σε 3-4 εβδομάδες από την προηγούμενη εβδομάδα θα είναι σε θέση να υπογράψει όλες τις συμφωνίες που είναι απαραίτητες με τις τράπεζες, τις συστημικές, τις 3-4 τράπεζες, και θα αρχίσουν αυτές οι τράπεζες το αργότερο σε ένα μήνα από σήμερα να δίνουν τις εγγυήσεις που χρειάζεται. Άρα θα ξεπεραστεί το πρόβλημα μάλλον που ισχύει στη σημερινή κατά κοινωνία, την κατηγορηματική του διαβεβαίωση και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, θα λυθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την ίδια συμμετοχή με την εγγύηση από το ΕΤΕΑΝ. Πολύ καλά, ευχόμαστε. Μια και είμαι όμως εδώ, επειδή υπήρξε μια ερώτηση που δεν ακούστηκε από το μικρόφωνο για την δεύτερη ευκαιρία και τις περιπτώσεις όπου κάποιος δεν είναι από τη Σπάρτη αλλά είναι από μια γειτονική πόλη και θα έρχεται στη Σπάρτη για να κάνει την κατάρτιση. Τα έξοδα μετακίνησης από την άλλη πόλη μέχρι τη Σπάρτη θα πληρώνονται. Και επίσης η πληρωμή που σας είπα, τα 1.400 ευρώ, θα γίνει μια εβδομάδα μετά τη λήξη της κατάρτισης. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Να ρωτήσω κάποιες ευκαινήσεις πάνω στους κωδικούς. Μια επιχείρηση η οποία κάνει λιανικό εμπόριο φυτών και λουλουδιών. Θέλει να δημιουργήσει χονδρικό εμπόριο σε ΚΑΔ, που υφιστάμενη, έχει λήξει δύο διαχειριστικές χρήσεις. Θέλω να ρωτήσω, η συντήρηση των ειδών φυτών και δέντρων πρέπει να τηρείται μέσα σε μορφή θερμοκηπίου. Εάν αυτό είναι χρηματοδοτείται, εάν είναι κτηριακό ή αν είναι εξοπλισμός. Αυτό είναι μια ερώτηση και η δεύτερη είναι σχετικά με τα αμαία. Η πολεοδομία δεν δίνει άδεια στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν προσβασιμότητα σε αμαία στα πεζοδρόμια. Η μόνη άδεια που μπορεί να δώσει είναι μια κινητή ράμπα η οποία θα μπαίνει και θα βγαίνει ανάλογα την επισκεψιμότητα στην επιχείρηση. Εάν αυτό θεωρηθεί προσβασιμότητα σε αμαία, είναι πάρα πολύ βασικό να το γνωρίζουμε γιατί είναι και όρος επιλεξιμότητας. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ξεκινήσω από το πιο εύκολο. Να ξεκινήσω από τα αμαία. Εάν παρατηρήσατε, γι' αυτό το λόγο είπα ότι είναι υποχρέωση από την κοινότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ξέρουμε ότι σε κάποια θέματα το κράτος μας έχει τα προβλήματά του από πλευράς θεσμικού πλαισίου και γι' αυτό το λόγο είπα ότι οι δαπάνες των αυτές για να δημιουργήσουμε προσβασιμότητα σε αμαία μπορεί να γίνουν είτε μέσω προγράμματος είτε εκτός. Και ο λόγος που το είπα, γιατί είναι. Υπάρχει κανένας που αν υπάρχει πρόγραμμα να τα κάνει μόνος του. Όχι. Αλλά άμα θα τα κάνει μέσω του προγράμματος, εγώ θα ζητήσω να αντίστοιχη άδεια. Από την άλλη πλευρά, εμείς τι πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί έτσι θα αποκλείσουμε τους μισούς, για να μην σας πω σχεδόν όλους. Εμείς θα πρέπει, κατά τον έλεγχο, να βρούμε ράμπα. Μάλλον, να μην το εστιάσω στη ράμπα, προσβασιμότητα σε αμαία, κατά τον έλεγχο. Εάν τώρα είναι κινητή ή σταθερή, κανένας κανονισμός δεν λέει να είναι κινητή ή να είναι σταθερή.
πιστεύω να σας απάντησα ως προς αυτό το θέμα. Όσον αφορά το θέμα του θερμοκηπίου, να σας πω την αλήθεια, απ' έξω δεν το θυμάμαι. Από τη στιγμή εκτιμώ, διαβασμένη σας βλέπω πάνω στον οδηγό, άρα εκτιμώ ότι είναι επιλέξιμη δαπάνη. Συνεπώς, τώρα, εάν το θερμοκήπιο θα θεωρηθεί ως κτηριακό ή ως εξοπλισμός, δεν θέλω να δεσμευτώ, έχω την προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ απέναντί σας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, είτε μέσω του επιμελητηρίου, είτε στο site μας, στη διαχειριστική από κάτω υπάρχει, στην ιστοσελίδα μας υπάρχει το mail μας, να μας στείλετε ένα mail και να σας απαντήσουμε επισήμως, διότι στο ερώτημά σας, επειδή είναι δύσκολο και δίστροπο αν θέλετε, είναι περίεργη δραστηριότητα, να σας απαντήσουμε με απάντηση αφού το προωθήσουμε κι εμείς στο Υπουργείο, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε όλοι. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Εγώ ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι αν θα υπάρχει ειδικό γραφείο εδώ στη Σπάρτη για αυτό το πρόγραμμα του ΕΑΣΦΑ, όπως ήταν και του ΟΠΑΧ προκαιρού, ας πούμε, που δούλευε εδώ πέρα. Θα υπάρχει ένα γραφείο εδώ? Εάν εννοείται γραφείο εξυπηρέτησης για να σας εξυπηρετήσει στο οποιαδήποτε ενημέρωση και πληροφορία θέλει, ήδη το επιμελητήριό σας εδώ και ο κύριος Παντής διαθέτει άτομο για να ενημερώνει και να σας λύγει τις οποιασδήποτε απορίες σας επάνω στο μέσω πρόγραμμα το δικό μας. Μέσω του επιμελητήριου, δεν θα βεβαίως. Και ένα άλλο θέμα θα σας πω. Ο γιος μου είχε μπει στο πρόγραμμα του ΟΠΑΚ στο τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης και σας μιλάω για Καριές Λακωνίας από εδώ, 30 χιλιόμετρα. Λοιπόν, εκεί γίνανε μεγάλες επενδύσεις. Ο γιος μου είχε τη μικρότερη επένδυση με 180.000 ευρώ, 75, του δώσανε 35, η δουλειά αυτή, το εξοχικό αυτό, το εξοδοχείο έφτασε 170. Αυτή τη στιγμή, εκτός το που είναι το μικρότερο και το όλα τα άλλα που είναι μεγαλύτερα, έχουν κλείσει όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει τουρισμός για να τα νοικιάσουν και μένουν κλειστά και το ένα το μεγάλο που λέγεται το αρχοντικό του Πάρνονος απέναντι, είναι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, υποθηκευμένο στην Αγροτική. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να απαγορεύσω τους νέους, αλλά επειδή είμαι υπέρ των νέων και αγωνίζονται, έτσι και ο γιος μου, και αυτή τη στιγμή είναι άνεργος κι αυτός. Διότι δεν είναι, είναι κλειστό. Έχει κλείσει πλέον. Είναι και άλλα. Άμα πάτε στη Βαρλίτσα, είναι ένα άλλο το οποίο είναι 1 εκατομμύριο. Αυτό το άλλο. Στο ερώτημά σας. Η ερώτηση είναι. Ότι η νεολαία, για την νεολαία εγώ με ενδιαφέρει, να μπορέσουν μακάρι με αυτό το πρόγραμμα για την νεολαία να βοηθήσουν να φεύγει για το εξωτερικό. Αυτό με καίει. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Χρόνια σχωρείτε τώρα. Βεβαίως. Τι άποψή σας λέτε και είναι καλοπροαίρετη. Χρόνια τώρα περιμέναμε το κίνητρο. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή το κίνητρο το έχουμε. Το πρόβλημα ποιο είναι? Και εκεί δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα με τα έργα. Αν θέλετε ακούστε με. Δεν είναι βρήκαμε ένα πρόγραμμα να πάρουμε τα χρήματα να φτιάξουμε κάτι. Θέλουμε να φτιάξουμε κάτι και το πρόγραμμα μας δίνει το κίνητρο. Όπως και κάτι άλλο. Εάν δεν έχουμε 1 ευρώ στην τσέπη, ανεξαρτήτως τι ζητάω εγώ σαν ίδια συμμετοχή, να μην κάνουμε τίποτα. Εντάξει, αυτό συμφωνώ. Άρα, 2 πράγματα. Το πρόγραμμα μας δίνει κίνητρο για κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Όχι εκμεταλλευόμαστε το πρόγραμμα. Εντάξει, πάρε τα χρήματα του προγράμματος και διάλεξε μωρέ να κάνουμε, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ με συγχωρείτε, δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Τίποτα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Θα σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Ό,τι θέλετε, μέχρι στο τέλος. Να ευχαριστούμε σε ερωτήσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα. Παρακαλώ, κύριος. Να κάνω μια ερώτηση. Εμπορική επιχείρηση προχώρησε στην αγορά εξοπλισμού πριν την ηλεκτρονική υποβολή. Τα τιμολόγια έχουν εξοπληθεί. Μπορούν να υποβληθούν? Όχι, δεν μπορείτε να υποβάλλετε τίποτα. Αντιτίκεται όχι μόνο στο πρόγραμμα, στην αρχή του κανονισμού που διέπει
το πρόγραμμα. Δηλαδή αντιτίθεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό αυτό. Δεν μπορείτε. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα μεταλλικά κτίρια ή μεταλλικά υπόστεγα δύνατε. Δεν σας ακούμε. Αν τα μεταλλικά κτίρια ή τα μεταλλικά υπόστεγα δύνατε να επιχορηγηθούν και σε ποιο. Και σε ποια κατηγορία ετάσσονται δαπανών για όλες τις θεματικές ενότητες. Και το ρωτάω γιατί υπό την έννοια ένα μεταλλικό κτίριο δεν είναι μια μόνιμη κατασκευή. Υπό την έννοια ότι μπορείς να το πάρεις και να πας κάπου αλλού. Θεωρητικά. Έτσι. Και το δεύτερο είναι όσον αφορά με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Πίσω στα υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων λέει ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι και κτηριακή υποδομή, μπορεί να είναι και κάποια άλλη υποδομή, ένα αυτό. Και δεύτερον, αν μπορεί να λοιπόν, ποια άλλη υποδομή μπορεί να είναι αυτή, μέσω ισοσελίδων, δεν ξέρω κτλ. Και ένα άλλο σημείο λέει ότι δεν είμαι αγρότης ή μέλος αγροτικής οικογένειας. Που σημαίνει ότι αυτό έχετε λίγο σε αντίθεση με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Δεν θα απαντήσω όλα αυτή, είναι λοιπόν, σε ό,τι αφορά το γεωργός και μη γεωργός. Όποιος υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο και έχει γεωργική ιδιότητα ή μία επιχείρηση που θα υποβάλλει και κάποιος από τους εταίρους έχει γεωργική ιδιότητα, θα πρέπει να πάει για επιδότηση στο ΕΛΤΑ. Οι γεωργοί επιδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΛΤΑ. Εκτός αν πάμε στην περίπτωση που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Αϊβαλής και μιλάμε για ένα επενδυτικό σχέδιο στη μεταποίηση και το εμπόριο υπηρεσίες πάνω από 300.000 ή πάνω από 600.000 για τον τουρισμό. Εκεί τη δήλωση τη διαμορφώνεται ανάλογα βέβαια. Αν δηλαδή κάποιος δεν έχει τη γεωργική ιδιότητα, θα δηλώσει ότι δεν διαθέτω γεωργική ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές ΑΜΕΑ. Σαν ΑΜΕΑ δεν θεωρούμε μόνο τις κτηριακές υποδομές, δηλαδή δεν λαμβάνουμε σαν ΑΜΕΑ την μία ράμπα ή την διαμόρφωση ενός ΒΣΕ για ΑΜΕΑ. Θεωρείται υποδομή και η δημιουργία ιστοσελίδας με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα που αναφέρεται μέσα στο παράρτημα. Οπότε μπορεί να συμπεριληφθεί αυτό σαν υποδομή. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να φτιαχτεί κάποια ράμπα ΑΜΕΑ. Σε ό,τι αφορά τα μεταλλικά κτίρια. Νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα ληφθούν υπόψη και είναι επιλέξιμα στο κομμάτι των κτηριακών υποδομών. Απόλυτα κτηριακά είναι. Απόλυτα. Είναι καθαρά κτηριακά. Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον εξοπλισμό, στην κατηγορία του εξοπλισμού. Είναι καθαρά κτηριακά. Με το ποσοστό βέβαια το ανώτατο που φαίνεται σε κάθε θεματική ενότητα. Σωστά. Στην κατηγορία των κτηριακών ναι. Είναι επιλέξιμη και η ανέγερση και η αποπεράτωση κτηρίων. Δεν είναι επιλέξιμη όλα. Η αγορά. Η κατασκευή είναι όλα. Να απαντήσω και λίγο. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ το θέμα το οποίο αναπτύσσατε. Αλλά θέλω να απαντήσω και στον κύριο ότι... Πάρτε το μικρόφωνο για να ακούγεις. Δεν μπορώ. Να απαντήσω στον κύριο ότι ό,τι βγαίνει με οικονομική άδεια είναι νόμιμο. Άρα λοιπόν, είτε μεταλλικό είναι, είτε από τσιμέντο είναι, είτε από πέτρες είναι, τη στιγμή που υπάρχει οικονομική άδεια, είναι νομίμως υφιστάμενο και καλώς κάνει. Έχω σημειώσει εδώ 2-3 πράγματα και θα ήθελα να μου απαντήσετε αν οι σημειώσεις που έχω κρατήσει είναι σωστές ή όχι. Μιλήσατε για έναν προϋπολογισμό Πελοποννήσου 22.500.000. Σωστό. Ναι, mm-hmm. Σωστό. Μιλήσατε για μία προκαταβολή που μπορεί να πάρει ένας νέος που όπως βλέπετε η αίθουσα 80% είναι νέοι άνθρωποι. Και μιλήσατε για ένα άλλο ποσοστό για τις υφιστάμενες. Είπατε λοιπόν ότι 30% μπορεί να πάρει ο καινούργιος και 70% προκαταβολή μπορεί να πάρει όχι. Η υφιστάμενη. Όχι. Αυτό είναι λάθος. 100% μπορεί να πάρουν όλοι προκαταβολή, το 30 και 70 είναι το μοίρασμα, το αρχικό μοίρασμα, όπως σύμφωνα με την περιφέρειά σας, των 22,5 εκατομμυρίων. Η ίδια η περιφέρεια το έδωσε, 30 στις νέες και υποσύσταση, 70 στις υφιστάμενες. Αρχικά. Να πάρει λοιπόν στο 22.500. Στην Πελοπόννησο συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αχαΐας.
Όχι. Όχι. Είναι άλλη περιφέρεια. Ακριβώς. Διοικητική περιφέρεια στο μυαλό σας. Θέλω λοιπόν να πάμε στο ζήτημα της προτεραιότητας ένταξης. Είναι ένα λεπτό σημείο. Θα πάει με τη βαθμολογία. Απόλυτα. Ή με το πρωτόκολλο. Απόλυτα με τη βαθμολογία. Γι' αυτό και γίνεται. Απόλυτα σήμερα, με τη βαθμολογία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν εγώ έβαλα ένα φακέλο. Και μετά από ένα μήνα, με ίδιο θέμα, σε κάποιο άλλο σημείο του νόμου, ξαναμπήκε ένας άλλος φάκελος με το ίδιο θέμα ακριβώς. Μάλιστα. Οι ημερομηνίες τρέχουν. Και. Τι θα γίνει με τον πρώτο και τον τελευταίο. Πόσος χρόνος είναι αυτός που θα δώσετε εσείς ως υπηρεσία μετά το κλείσιμο θα αρχίσει να πληρώνει. Εμείς μέχρι 25 Τετάρτου με τα σημερινά δεδομένα δεχόμαστε επενδυτικά σχέδια ηλεκτρονικής υποβολής. 10 ημέρες μετά, μέχρι 10 ημέρες μετά, δεχόμαστε το φυσικό σας φάκελο. Με τα σημερινά δεδομένα. Εάν γίνει τροποποίηση κατόπιν υπουργικής απόφασης παράτασης, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, από την ημερομηνία που θα δοθεί έναρξη, δηλαδή από τις 10 μέρες μετά, είμαστε υποχρεωμένοι, φανταστείτε, μέχρι εγώ σας λέω μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη, ότι αρχές Οκτώβρη βία θα έχει βγει υπουργική απόφαση ένταξης των έργων. Και θα σας πω γιατί λέω αυτές τις ημερομηνίες. Διότι κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι τα μέσα του 2015 πρέπει να έχετε υλοποιήσει, να έχετε πάρει παρατάσεις όπως σας είπε η κυρία Τσούκα, αν μπορείτε να πάρετε. Οι υλοποιήσεις δηλαδή να φτάνουν τους 18 μήνες και να έχουμε κλείσει και εμείς το έργο. Άρα, θέλουμε δεν θέλουμε, μας πιέζουν οι χρόνοι. Θα κλείσει το πακέτο για μας ως Έλληνες. Συνεπώς, οι καταληκτικές ημερομηνίες που υπάρχουν για τις εντάξεις οριοθετούνται στις αρχές του φθινοπόρου. Αν και οι επενδύσεις εδώ δεν είναι τεράστιες. Εγώ δεν είναι συγκρινέντες, σας απάντησα. Συγγνώμη, τώρα κάνω και εγώ και δική μου τοποθέτηση. Ωραία. Ξεφεύγουμε τώρα, είναι σεβαστή η αγωνία σας να ενημερώσετε, το καταλαβαίνω. Αλλά θα προτιμούσαμε να ενημερωθούμε από αυτούς που έχουν έρθει να μας ενημερώσουν. Υπό την έννοια βέβαια, σκεπτικό αυτό που λέτε ότι αν πάνε όλοι στις 300.000, τότε θα είναι λίγοι που θα επιδοτηθούν, δεν ξέρω όμως η αξιολόγηση. Αν όλοι θα φτάσουν εκεί πάνω, όλες οι προτάσεις θα είναι έτσι για να αξιολογηθούν. Δηλαδή, θα προτιμούσα να είμαστε πιο σαφείς, μικρές ερωτήσεις για να ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, ακούμε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όχι, ένα λεπτό για τη συγχαίρω με τις καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά τα λεφτά διαθέτουμε. Ένα λεπτό. Αυτά έχουμε. Τι να βάλω εγώ από την τσέπη μου, τι να κάνω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Αυτά έχουμε, πρώτον. Δεύτερον, κάνουμε ένα λεπτό. Κάνουμε έναν ακραίο υπολογισμό. Λέμε ότι αν κατατεθούν 135 προτάσεις, όπως σας είπατε, των 300.000, τότε εξαρτείται το ποσό. Και ποιος σας είπε ότι θα είναι 135 που θα αξιολογηθούν ικανές για να πάρουν τα 300.000. Ναι, πού το ξέρει. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έστω και αυτό καλό είναι το τι να κάνουμε. Και... Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Το ξέρω, να τα ξέρω πως λειτουργούν τα προγράμματα. Μα δεν είναι δεδομένο ότι όλα τα επενδυτικά σχέδια θα είναι των 300.000 και δεν είναι δεδομένο ότι τα σχέδια όλα αυτά των 300.000 για να φτάσουν που θα υποβληθούν θα γίνουν αποδεκτά ακριβώς όπως θα υποβληθούν και τους αξιολογητές. Και να σας πω κάτι, εδώ βλέπω στο σύνολό τους, ένα λεπτό, βλέπω μικρό... Συναδέλφους, μικροεπαγγελματίες, μικροεπενδυτές είναι αυτοί που αναζητούν. Δεν αναζητούν ίσως τις 300.000, αναζητούν τις 20, 30, 40 χιλιάδες να μπορέσουν να ξεφύγουν από μια κατάσταση, να στηρίξουν κάπου στην επιχείρησή τους. Εγώ δεν είδα στην πλειονότητα τα μεγάλα επενδυτικά. Στο κάτω-κάτω, αυτός που θέλει να πάει στις 300, στις 500, το 1 εκατομμύριο, έχει τον αναπτυξιακό και πάει. Και ίσως και με μεγαλύτερο ποσοστό επιδότηση με τον προηγούμενο. Άλλη ερώτηση. Δεν είμαστε. Ή τέλος πάντων θα εισηγηθείτε για τις αξιολογήσεις, τις τελικές. Όχι. Πάμε παρακάτω. Μήπως έχετε κάποια πληροφόρηση να μας πείτε, πάνω σε αυτή την αγωνία που εξεφράσετε, εάν υπάρχουν κάποια κοινωνικά κριτήρια στα οποία τελικά
θα επιλεγεί ο προϋπολογισμός κάθε μελέτης. Δηλαδή, κάνουμε μια μελέτη 50.000 ευρώ και παρουσιάζονται 100 μελέτες. Ίσως για να ωφεληθεί κοινωνικά το σύνολο, γίνεται μια μείωση επιλογής δαπανών, καταλήγουμε στις 30.000 ανά μελέτη και στο τέλος έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα κοινωνικό. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σκεπτικό αυτή τη στιγμή. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει κάτι τέτοιο, ήμουν διευθύντρια τράπεζας. Μα σας απαντάω και ξέρω περίπου. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό προσέξτε λίγο τα λόγια μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σκεπτικό. Το σκεπτικό που ήδη έχει τεθεί και πιθανό να υπάρχει, και θα σας πει και ο Πρόεδρος, υπάρχει πρόταση, ήδη εμείς έχουμε στείλει στο Υπουργείο τον Παλμό που έχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Ήδη έχουμε κάνει 14. Έχουμε στείλει την αγωνία του κόσμου ότι πιθανότατα θα είναι λίγα τα χρήματα. Εγώ να σας πω για κάτι άλλο. Η απάντηση που πήρα, ξέρετε ποια ήταν? Το οποίο χρήματα θα ζητήσει και ο Πρόεδρος αύριο, το ξέρω. Αλλά η απάντηση που πήρα, ξέρετε ποια είναι? Ότι θα έρθουμε στα παρελθόντα προγράμματα που ήδη διαχειριζόμαστε εδώ και 3 χρόνια, που να σας πω κάτι, ότι το ποσοστό υλοποίησης δεν έχει ξεπεράσει το 60%. Διότι και ο κόσμος να εγκριθεί και να, εγώ σας λέω, να γίνει υπερδέσμευση του ποσού, δεν βλέπω να γίνεται απορρόφηση. Έτσι δεν θα υλοποιήσει. Το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα είναι η μειωμένη απορροφητικότητα. Δεν έχουμε το αντίθετο, να έχουμε πολλές προτάσεις και να μην μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε. Έχουμε χρήματα τα οποία δεν απορροφούνται. Μακάρι στην προκειμένη περίπτωση να έχουμε τόσες πολλές και καλές προτάσεις και θα ζητήσουμε επιπλέον χρήματα που το επιτρέπει και το προβλέπει το Υπουργείο από άλλα προγράμματα να τα φέρουμε στην Πελοπόννησο ή οπουδήποτε αλλού για να απορροφήσουμε. Γιατί θέλει η χώρα, όλοι οι φορείς θέλουν περισσότερη απορρόφηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω δυναμικές, σωστές και ορθές προτάσεις και καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ.